Λοιπόν, εδώ είμαστε, το Credio 98,9 στη συχνότητά σας. Μιχάλης Πολυδόρου, Αγγελική Λάζου. Πάμε παρέα μέχρι τις 9 και πάμε να βρούμε τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, το Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Διότι δεν σας κρύβω, κύριε Γενικέ, ότι εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι πρέπει, λέει, να δουλεύουμε 6 μήνες για τις υποχρεώσεις μας στο δημόσιο και στο κράτος. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Ναι, χρειάζεται να δουλεύουμε λίγο λιγότερο από 6 μήνες, λίγο λιγότερο από τον μισό χρόνο. Φέτος η πρόβλεψη είναι ότι είναι 175 ημέρες. Mm-hmm. Αν θέλουμε να το δούμε θετικά, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με την περσινή χρονιά, ότι θα δουλέψουμε φέτος 3 μέρες λιγότερο από πέρσι. Να τη ανάπτυξη που λένε. Να τη ανάπτυξη. Και ψάχναμε να τη βρούμε. Ευτυχώς μας δίνετε τα φώτα σας. Έτσι. Και για να πω και κάτι στους τηλεθεατές σας, ότι για μένα δεν είναι σημαντικό μόνο πόσες μέρες δουλεύουμε για να πληρώσουμε τους φόρους και τις φορές μας, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και το τι υπηρεσίες λαμβάνουμε. Γιατί όντως πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας, γιατί το κράτος μας παρέχει την εθνική άμυνα, την αστυνομία, την υγεία, την παιδεία, τις συντάξεις μας. Mm-hmm. Και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα πόσο καλές είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες παίρνουν από το κράτος. Όταν συγκρίνουμε και τον εαυτό μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως κάνουμε και στη συγκεκριμένη μελέτη, συγκρίνουμε και συγκρίνουμε την ημέρα φορολογικής εταιρείας, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε και την πλοία των υπηρεσιών. Είναι αυτό που λέμε η ανταπόδοση, έτσι δεν είναι? Δίνεις τι παίρνεις, με άλλα λόγια. Για πείτε μας λίγο, σας παρακαλούμε, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περίπου μια παρόμοια κατάσταση φορολογική με την Ελλάδα? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω πάλι από τα θετικά. Τα τελευταία 2 χρόνια η κατάταξη της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Όχι τόσο επειδή υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην ημέρα φορολογικής ελευθερίας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως επειδή η αντίστοιχη κατάσταση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης που περνάμε τα τελευταία χρόνια όλοι στην Ευρώπη επιδεινώνεται. Συνεπώς στην Ελλάδα, επειδή έχουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε και να χειροτερεύσει η κατάσταση. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδεινώνεται η κατάσταση, άρα η κατάταξή μας βελτιώνεται και βελτιώνεται με αρκετά δραστικό τρόπο. Ναι, αλλά να το διευκρινίσουμε, δεν ανεβήκαμε εμείς, κατέβηκαν οι άλλοι στη σύγκριση. Ακριβώς, αυτό θέλετε ακριβώς, να πείτε. Αυτό ακριβώς λέγω, ναι. Βελτιώνεται η Ελλάδα λίγο και υποχωρούν οι υπόλοιποι κατά πολύ άτομα, όμως στην κατάταξη έχουν μια εντυπωσιακή βελτίωση. Πριν 2 χρόνια είμαστε στην 21η θέση, φέτος είμαστε στην 11η. Άρα, αν κάποιος το δει αυτό από μόνο του, φαίνεται εντυπωσιακό. Όχι, φαίνεται, είναι εντυπωσιακό. Είναι, αλλά δεν λέει τίποτα από μόνο του. Ναι, ναι. Απλώς εμείς προχωράμε βήμα-βήμα προς τα μπροστά και οι υπόλοιποι στο αντίστοιχο διάστημα υποχωρήσανε. Ωραία. Το κύριε, άλλο που συζητούσαμε. Ναι. Όχι, όχι, ολοκληρώστε. Το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε την ικανοποίηση των Ελλήνων πολιτών από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Υπάρχει μια έρευνα πρόσφατη του ΟΣΑ, mm-hmm. η οποία συμπεριλαμβάνει 21 ευρωπαϊκές χώρες. Και αν δούμε αυτή την έρευνα, θα δούμε ότι στις υπηρεσίες υγείας είμαστε λιγότερο ικανοποιημένοι. Στις υπηρεσίες από το σύστημα δικαιοσύνης, από το δικαστικό σύστημα, είμαστε η 5η από το τέλος. Και στο εκπαιδευτικό σύστημα είμαστε η 6η από το τέλος. Συνεπώς, έχουμε λοιπόν μια βελτίωση της κατάταξης της χώρας όσον αφορά την ημέρα φορολογικής ελευθερίας, αλλά οι υπηρεσίες που λαμβάνουμε εξακολουθούμε να μην είμαστε ικανοποιημένοι από αυτές. Κύριε Ρόμπαπα, μπορείτε να μας εξηγήσετε, επειδή εσείς κάνετε πολύ συχνά μελέτες, γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία των χρημάτων που καλείται να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος με τις παρεχόμενες υπηρεσίες? Κοιτάξτε, καταρχάς διαχρονικά στην χώρα μας απεχθανόμαστε την αξιολόγηση. Είναι κάτι το οποίο στο ελληνικό δημόσιο το συζητάμε για δεκαετίες και πρακτικά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Και όταν μιλάμε για αξιολόγηση, δεν μιλάω για ατομική αξιολόγηση μόνο των δημοσίων υπαλλήλων ατομικά, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Πρέπει λοιπόν καταρχάς να μάθουμε να μετράμε, να θέτουμε στόχους και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε να αποφασίζουμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Στην Ελλάδα δεν μετράμε τίποτα
και συνεπώς όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε λαμβάνονται διαστητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς έχουμε άλλο ένα ερευνητικό έργο που λέγεται ο Δίκτυος Ποιότητας Νομοθέτησης, στο οποίο αξιολογούμε όλους τους νόμους που ψηφίζονται κάθε χρόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και το κάνουμε εδώ πέρα αυτό εδώ και 5 ή 6 χρόνια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι νόμοι, τα νομοσχέδια, τα σχέδια νόμου τα οποία κατατίθενται στη Βουλή, κανένα δεν συνοδεύεται με ποσοτικά στοιχεία ανάλυσης κόστους ωφέλους. Κανένα. Συνεπώς νομοθετούμε με βάση την διέστηση των εκάστοτε υπηρεσιακών υπαλλήλων και των υπουργών. Δεν σημαίνει ότι πάντα το κάνουμε με λάθος τρόπο, αλλά το κάνουμε διαστητικά και μετά ερχόμαστε και αλλάζουμε τους νόμους χωρίς να έχουμε αξιολογήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που λέτε, η ανάλυση κόστους και ωφέλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι αυτό που κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Αυτό που λέμε, αυτό το business plan. Αυτό πρέπει να γίνεται και στο κράτος. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και πρέπει το κράτος να το κάνει και για τον εαυτό του. Δηλαδή να βλέπει τι θα του κοστίσει και ποιο θα είναι το όφελος για το κράτος και πάντα να σκέφτεται τι ισχύει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γιατί πολλές φορές έρχομαι το κράτος που έρχεται και λέει θα κάνουμε αυτό για να βελτιώσουμε την κατάσταση και δεν σκέφτεται πόσες ώρες θα έρθει ο πολίτης ή η επιχείρηση ή ο λογιστής της επιχείρησης να φάει για να κάνει όλα αυτά που ζητάει το κράτος. Το είδαμε αυτό και με τα POS και τη διασύνδεση. Έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα για το πόσο άναρχα έγινε αυτό και πόσο απροετοίμαστος βρήκε και τους επιχειρηματίες αλλά και την ΑΔΕ, έτσι. Ναι, ναι, να σας πω κάτι, επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει. Είναι κάποια πράγματα, εγώ δεν θα έλεγα ότι έγινε ούτε άναρχα ούτε απροετοίμαστα. Απλώς υπάρχουν ιδέες, οι οποίες όταν κάποιος τις σκέφτεται και λέει να διασυνδέσουμε τις ταμιακές μηχανές με τα POS, όταν το λες, ακούγεται απλό και εύκολο και ωραίο και λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Όταν κάποιος μπει στη διαδικασία να το υλοποιήσει, βλέπει ότι υπάρχουν χίλιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχει σκεφτεί. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολο από ό,τι αρχικά νόμιζε. Κύριε Ρόμπαπα, όμως με συγχωρείτε. Εδώ η πολιτική ηγεσία έχει μία ευθύνη και την έχει διαχρονικά. Όταν έχει ένα σχέδιο στο μυαλό της, θα πρέπει να κάνει και μία προβολή το πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι θα το τρέξουν, πώς θα το τρέξουν, πόσο χρόνο χρειάζονται και μετά θα πάει στον ενδιαφερόμενο που είναι επιχειρηματίας. Εκτός αν σχεδιάζουμε στο πόδι για να απορροφήσουμε κονδύλια. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι, ναι. Ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Απλώς για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι θα κάνουμε κάτι επειδή το βλέπουμε ως καλή ιδέα. Πρέπει να το σχεδιάζουμε και να το υλοποιούμε σταδιακά σε ένα βάθος χρόνου, να ενημερώνουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, να ξέρουμε τι κόστος έχει αυτό, να τους ακούμε. Για παράδειγμα, όταν γίνεται δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που έχουμε από τους εμπλεκόμενους να τις ενσωματώνουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα κάνουμε δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια νόμου, αλλά πολύ συχνά με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης προχωράμε και στέλνουμε το νομοσχέδιο στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν έχει προλάβει. Είναι αδύνατο να έχει προλάβει το κάθε Υπουργείο να ακούσει όλα αυτά που του γράψανε. Και να ενσωματώσει. Λοιπόν, για να μην πλατιάσουμε τώρα, εγώ θέλω λίγο να πούμε κάτι για να επανέλθω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για την αξιολόγηση. Μάλιστα. Λέτε ότι στην Ελλάδα δεν θέλουμε να αξιολογούμε, συζητάμε. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Προφανώς και πρέπει να γίνει αξιολόγηση και στις δομές και στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Υπουργεία. Όμως, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λέμε να αξιολογήσουμε τα σχολεία όταν τα σχολεία έχουν κτηριακά πάρα πολλά προβλήματα. Τα ζήσαμε και τις προηγούμενες μέρες που τρέχανε οι Δήμοι να πάνε ανεμιστήρες στα παιδιά. Έχουν φορτώσει τους δασκάλους με ένα σωρό υποχρεώσεις, δηλαδή ακόμα και το οτιδήποτε χαλάει μέσα στο σχολείο πρέπει να το φτιάξει ο διευθυντής. Τώρα πώς θα γίνει αυτό το μαγικό δεν το ξέρω. Και έχουμε και ένα νέο νόμο για τις διοικήσεις των νοσοκομείων και όχι μόνο, που θα καταλήξουν λέει 6 ή 7 στο τελικοί νικητές επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, αλλά θα επιλέγει ο Υπουργός ποιος από τους 7 θα διοριστεί. Δεν μπορούμε έτσι να κάνουμε αξιολόγηση. Ναι. Δηλαδή πώς να σας το πω, δεν θα προσαρμοστεί το στέλεχος που κρίθηκε από το ΑΣΕΠ ως ικανό για τη συγκεκριμένη θέση στα θέλω του Υπουργού. Ο Υπουργός που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που λέμε κράτος. Ναι. Κοιτάξτε, θέσατε πάρα πολλά θέματα. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε ένα-δύο σημεία, κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Πριν από περίπου 20 χρόνια είχα την τύχη να υλοποιήσω ένα συμβουλευτικό έργο για το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα των μετατάξεων και των διορισμών καθηγητών στα σχολεία. Και είχα μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία και βλέποντας ποιο είναι το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, ήταν το αντίθετο των καλών πρακτικών. Στην Ελλάδα αποφασίζουμε με έναν άκαμπτο τρόπο, κεντρικά από το Υπουργείο, ποιος καθηγητής θα πάει σε κάποιο σχολείο. Και αντίστοιχα το ίδιο κάνουμε και αποφασίζουμε κεντρικά από το Υπουργείο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας καθηγητής, και η αυτονομία που έχει το σχολείο για να δράσει είναι πολύ μικρή. Και εκτός ότι είναι μικρή, σημαίνει ότι ταλαιπωρούμε πάρα πολύ τους διευθυντές των σχολείων να πάρουν εγκρίσεις από τις αντίστοιχες διευθύνσεις και το Υπουργείο, και οτιδήποτε πρέπει να γίνει στα σχολεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε διεθνώς ότι η σχολική αυτονομία είναι η σημαντικότερη διάσταση ενός καλού εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή πρέπει οι καθηγητές και οι διευθυντές των σχολείων να μπορούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για το, για το πώς θα λειτουργήσει το σχολείο, διότι αυτοί βρίσκονται στο πεδίο και αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ναι. Συνεπώς, λέμε ότι εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς μας και πόσο καλοί είναι και δεν χρειάζεται αξιολόγηση, αλλά παράλληλα δεν τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα το οποίο πολύ λέτε. Είναι θεμελιώδης. Ακριβώς. Συνεπώς, συζητάμε εδώ και χρόνια το δικαίωμα της επιλογής σχολικού βιβλίου, κάτι το οποίο το συνομοθετήσει η κυβέρνηση, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Εμείς έχουμε προτείνει τη δυνατότητα των γονιών να επιλέξουν σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά τους. Θέλω να το στείλω στο σχολείο της γειτονιάς μου ή θέλω να το στείλω στο σχολείο το διπλανό στον ίδιο Δήμο ή στον παραδιπλανό στον άλλο Δήμο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και δυνατότητα των γονιών να επιλέξουν, και οι γονείς ξέρουν ποιο είναι το καλό σχολείο της περιοχής τους, και μάλιστα πολλές φορές δεν είναι ένα το καλό σχολείο. Μπορεί για παράδειγμα στο λύκειο ένα λύκειο να είναι καλό στη θετική κατεύθυνση, κάποιο άλλο να είναι στη θεωρητική. Δεν αφήνουμε τους γονείς να αποφασίσουν. Ωραία, τι θέλουν να πάρα πολύ σημαντικά. Τα πάντα κεντρικά. Τέλος πάντων, κύριε Ρόμπαπα, επειδή δεν μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, θα τα ξαναπούμε με μια δεύτερη ευκαιρία. Να είστε καλά. Πάντως, χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν και να αρχίσει αυτό το κράτος επιπλέον να αποδεσμευτεί πλήρως από το πολιτικό προσωπικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.